βαστό, θειοτάτο και φοβεροτάτο Αυγούστο Κέσαρη, Πιλάτος ο την Ανατολικήν διέπον αρχήν. Μάλιστα. Και στη συνέχεια, οι αρχιερείς συμπαντή το λαό, πολλήν ποιήσαντες κατά αυτού στάσιν, εκέλεψα σταυρωθήτω. Δηλαδή, με επίεσαν αυτοί, προσπαθεί να απεκριθεί των ευθυνών του. Όμως δεν τις απεκρίεται, και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αν μου δώσετε το λόγο, βεβαίως, θα δούμε βεβαίως και το τέλος του. Ποιο είναι τραγικό το τέλος του, ας πούμε. Αλλά όμως, πρωτού φύγουμε από αυτό, να δώσουμε το λόγο στον πατέρα Ιωάννη. Πάτερ Ιωάννη, η μεγάλη αυτή νύχτα σύρεται ο Χριστός από τον Άννα στον Καγιάφα, από τον αρχιερέα του ενιαυτού του έτου του εκείνου. Σύρεται από τον ενώπιον του Πιλάτου και από τον Πιλάτο στον Ηρώδη και από τον Ηρώδη στον Πιλάτο. Το παρασκήνιο από τη νομική πλευρά μόλις μας διαφώτισε ο κύριος Βεργούλης. Όμως μέσα σε αυτή τη νύχτα διεπράχθηκε ένα μεγάλο έγκλημα. Οι άνθρωποι, πάλι η πτυποκινήση των σατανικών και σκοτεινών δυνάμεων, τελικά μέσα σε αυτή τη νύχτα πιέζουν ο λαός τους αρχιερείς, να απαιτούν από τον Πιλάτο και να βγάλει την καταδικαστική απόφαση της Σταυρώσεως. Άρων, σταύρωσαν αυτόν. Μέσα σε αυτή τη νύχτα γίνεται το μεγαλύτερο έγκλημα που διέπραξε ποτέ ο κόσμος, γιατί καταδικάζει τον Ευεργέτη, καταδικάζει τον Θεό, νομίζει, τον καταδικάζει σε θάνατο. Και μέσα από τον θάνατο του Θεού, του Ευεργέτου, ο Θεός καταδικάζει τους ανθρώπους σε αθανασία. Εάν δεν το παραλληλήσουμε αυτό, ότι τις σκοτεινές νύχτες γίνονται τα φοβερότερα εγκλήματα στην ανθρώπινη κοινωνία, όπου γης και αν είναι αυτή, πώς μπορεί αυτή η σύγκριση της μοναδικής εκείνης νύχτας που βγήκε η δικαστική απόφαση για τη σταύρωση του αναμαρτήτου Ιησού να συγκριθεί με όλα τα άλλα εγκλήματα της ανθρωπότητος? Εγώ τουλάχιστον θα έλεγα ότι ένα μόνο κοινό σημείο υπάρχει, όπου οι άνθρωποι, καταπαντώντας κάθε δίκαιο και φοβούμενοι, και μέσα από τον φόβο πλέον να μην ατενίσουν την αλήθεια, φτάνουν στο ίδιο αποτέλεσμα εκείνης της μοναδικής νύχτας. Πραγματικά εγώ με τα όσα άκουσα όλη αυτή την ώρα που συζητούσατε με τον κύριο Βεργούλη, εντυπωσιάστηκα από κάποιες λεπτομέρειες που ο κύριος Βεργούλης παρουσίασε, και που όμως αυτές οι λεπτομέρειες, ξέρετε, θα μπορούσα να πω ότι συγκεντρώνουν πυκνωτικά όλο αυτό το ευρύτατο φάσμα μέσα στο οποίο ζει η κοινωνία, που στερείται ακριβώς του δικαίου και που τελεί υπό την επίρρεια όλων εκείνων των συνεδρίων και όλων εκείνων των δυνάμεων που δρούν πιεστικά και επιδρούν στην οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Βλέπετε ότι ο Κύριος, Κυριακή των Βαΐων σήμερα, βλέπουμε ότι εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα ως βασιλεύς. Ως βασιλεύς όμως όχι των επιδιώξεων εκείνων που εξυπηρετούν τις σκοπιμότητες του κόσμου τούτου. Και έρχεται μέσα στο φως. Και ενώ ο ίδιος έρχεται μέσα στο φως, και ενώ ο λαός είναι εκείνος που επικροτεί αυτήν την παρουσία του ως νικητή του θανάτου, τον υποδέχεται με το οσανά, βλέπουμε ότι για να φτάσει στο σταυρωθήτο παρεβάλλεται ένα παρασκήνιο νυκτός. Λοιπόν, και το παρασκήνιο αυτό της νυκτός είναι ακριβώς η διάσταση εκείνη κατά την οποία βλέπουμε να απουσιάζει το φως. «Παν γάρ το φανερούμενον φως εστί», είπε ο Κύριος. Εδώ βλέπουμε ότι όλα γίνονται κρυπτά, όλα γίνονται με πιέσεις, με εκβιασμούς, με φοβίες, με εξουσία, με τον φόβο της εξουσίας, και βλέπουμε βέβαια μία αθλειότητα στο τέλος. Διότι όλες αυτές οι λεπτομέρειες που ανεφέρθησαν προηγουμένως εκφράζουν τελικά μία εσωτερική αθλειότητα και μία αδυναμία να εκφραστεί η αλήθεια, που είναι εκείνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι μπορεί μεν ο Κύριος να εδεσμεί το, αλλά ο Κύριος με τα δεσμά του έρχεται και ελευθερώνει το ανθρώπινο γένος, ενώ αυτοί που εδέσμευσαν τον Κύριο, αυτοί που εφυλάκησαν τον Κύριο, βλέπουμε να δεσμεύονται με έναν άλυτο δεσμό της αδικίας, της κακοτροπίας και της μικρότητος. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μία εικόνα η οποία πραγματικά έχει την αναλυτική της διάσταση σε πολλές λεπτομέρειες του βίου μας. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι τελικά βλέπουμε ότι ο Θεός
Αυτό που είπατε, Πάτερ Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τελικά ο Θεός έρχεται και ελευθερώνει την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα έρχεται να καταδικάσει την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού καταδικάζει τον άνθρωπο η ζωή αιώνιων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Θεός στέκεται έξω και υπεράνω των δικών μας μικροτήτων. Και νομίζω ότι η αναφορά στο σήμερα είναι ότι και οι δικαστές και οι άνθρωποι που τελούν εν υπεροχή και βρίσκονται εν εξουσίες, εάν θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την προσωπική τους μικρότητα και αν θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την μικρότητα του κυκλώματος και την μικρότητα των σκοπιμοτήτων, τότε θα μπορούσαν να είναι οι αληθινοί δικαστές, οι αληθινοί έχοντες δικαίωμα εξουσίας, και θα είχαμε τότε όλα αυτά που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, όπου εκεί δόθηκε η διάσταση του πραγματικού ηγέτου, ο οποίος δεν έρχεται στον κόσμο να κατεξουσιάσει αλλά να υπηρετήσει. Και εκείνο που είναι συγκλονιστικό είναι ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έρχεται να υπηρετήσει το γεγονός της σωτηρίας μας μέσα από την προσωπική του θυσία, θυσιάζει τον εαυτό του. Και όπως θυμούμε, είχατε αναφέρει την περασμένη Κυριακή, Πάτερ Δημήτρη, ότι η θυσία αυτή γίνεται για τους φίλους. Δεν μας βλέπει δηλαδή σαν εχθρούς, δεν μας βλέπει σαν πρόσωπα τα οποία είναι απομεμακρυσμένα από τον ίδιο. Αν και εμείς είμεθα αμαρτωλοί, αν και εμείς είμεθα αυτοί που είμεθα, όμως ο Κύριος μας βλέπει σαν φίλους του και έρχεται και θυσιάζεται για τους φίλους. Και σε αυτήν τη θυσία του βλέπουμε ότι το αναιρετικό στοιχείο από πλευράς του ανθρώπου εκπηγάζει μέσα από την άρνηση πλέον αυτής της δωρεάς. Και βλέπουμε ότι η άρνηση της δωρεάς συνεπάγεται όλη αυτήν την πλεκτάνη, η οποία παίρνει και το μαδία της νομιμότητος. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο κεφάλαιο της υποκρίσεως, και πρέπει να πούμε ότι ο Κύριος τίποτε δεν εταλάνησε σε αυτήν τη ζωή κατά την επίγεια διδασκαλία του παρεκτός της υποκρισίας. Και βλέπουμε τα περίφημα «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Και νομίζω ότι η αναφορά αυτή του Κυρίου στην υπόκριση καλύπτει και τον μανδύα της νομοτύπου πλέον παρανομίας. Διότι ναι μεν μπορεί να είχε κάποια τυπική νομιμότητα η καταδίκη, μπορεί να βγει και μία απόφαση την οποία πέταξε ο Πιλάτος από τον μπαλκόνι του πρετορίου κάτω για να σταυρωθεί ο Κύριος, αλλά αυτή η απόφαση τελικά τι ήτανε? Ήτανε ακριβώς η ώρα της πλάνης, η ώρα του σκότους, η ώρα του άρχοντος της νυκτός, η ώρα του διαβόλου. Γι' αυτό υπάρχει και η διαβολή. Βλέπετε ότι ψάχνανε να βρούνε ψευδομάρτυρες και δεν βρίσκανε. Και αφού δεν βρίσκανε ψευδομάρτυρες, αρχίσανε να λένε τις ψευδείς κατηγορίες. Δεν μπορούσαν να τις στηρίξουν και αυτές. Και αφού δεν μπορούσαν να τις στηρίξουν και αυτές, ασκούν πλέον τον εκβιασμό. Και ο εκβιασμός οπωσδήποτε στην εξουσία, στον άνθρωπο που έχει στα χέρια του κάποια εξουσία, είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, το οποίο οδηγεί και στην μεγαλύτερη διάπραξη του εγκλήματος. Και νομίζω, Πάτερ Δημήτρη, ότι αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πολύ σωστό, ότι δηλαδή μέσα από την καταδίκη του Κυρίου έχουμε την κορύφωση, το πλήρωμα του εγκλήματος. Γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στοιχείο δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει στοιχείο αναφοράς στην αλήθεια. Και όχι μόνον, αλλά υπάρχει μία κακοτροπία εναντίον ενός ανθρώπου, ο οποίος τι κάνει, τι κακόν επίησεν ούτως, ο ίδιος ο Πιλάτος διερωτάται. Και ο ίδιος ο Κύριος λέει, ή καλός ή κακός ελάλησε, λέει, μαρτύρησον περί τούτου, ή καλός τι με δέρεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τέλειος Θεός, ο τέλειος άνθρωπος καταδέχεται ακριβώς ως τέλειος άνθρωπος να υποστεί αυτήν την ταλαιπωρία από την ατέλεια των ανθρώπων, από την κακοτροπία των ανθρώπων, και βλέπουμε ότι τα υπομένει όλα. Ναι, δεν έχουμε διαμαρτυρία για τη διαδικασία. Όχι, τα υπομένει. Δεν προσβάλλει τη διαδικασία. Όχι. Τον πηγαίνουν από εδώ, τον πηγαίνουν από εκεί, τον ξαναπηγαίνουν. Λέει, και τα υφίσταται. Κάθε μέρα λέει ήμουνα μαζί σας, λέει. Όταν μιλούσα, λέει, μιλούσα παρησία. Και βλέπουμε εδώ ακριβώς
ότι υπάρχει μία άλλη διάσταση. Ναι, βέβαια, κατά την διάσταση της προοπτικής του Θεού, η πρόνοια του Θεού είχε ορίσει αυτήν ακριβώς την έκφραση της θυσίας, του μαρτυρίου. Βλέπουμε ότι ο προφήτης Ισαΐας προλέγει αυτόν τον θάνατο ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες στην Παλαιά Διαθήκη που προτυπώνουν το πάθος. Έχουμε την προφητεία για τα τριάκοντα αρχήρια. Λοιπόν, αυτή ήταν η αξία της ζωής. Έτσι μέτρησαν τον άνθρωπο, έτσι μέτρησαν την αξία του Θεανθρώπου Ιησού. Και βέβαια όλα αυτά γιατί? Διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε και συνέτριψε ένα κατεστημένο. Και το κατεστημένο αυτό της κοινωνικής αδικίας, της ηθικής αγκαταστασίας, της παραεξουσίας και όλων των κυκλωμάτων των σκοπιμοντίων της εποχής εκείνης, δεν μπορούσε να ατενίσει έναν βασιλέα, έναν διδάσκαλο, ο οποίος τους δίδασκε την αλήθεια. Δεν μπορούσαν να αντέξουν στην αλήθεια, δεν μπορούσαν να ζήσουν την αλήθεια. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο αποστασιοποιούνται. Και ενώ ο Κύριος είναι εκείνος που ανασταίνει τους νεκρούς, είναι εκείνος που θεραπεύει τους λεπρούς, είναι εκείνος που δίδει το φως στους τυφλούς, είναι εκείνος ο οποίος εξέρχεται και ιάται και ευεργετεί πάντας, βλέπουμε ότι η ανταπόδοση είναι το άκρος αντίθετον. Αντί του μάνα χολή, αντί του ύδατος όξος. Και βέβαια πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι οι δράσεις του Κυρίου και η παρουσία του Κυρίου δεν είχε καμία παρέμβαση στα της πολιτικής διοικήσεως. Είχε καμία σχέση. Δεν μπερδεύτηκε ποτέ στα πόδια μήτε των Φαρισαίων, μήτε των Γραμματέων, μήτε πολύ των Ρωμαίων. Περισσότερο των Ρωμαίων. Εκείνοι πήγαιναν, προσήλθε αυτός, ναι, αυτό ναι. Πειράζουν και λέγουν, τι να κάνουμε σε εκείνο, τι να κάνουμε σε άλλο. Ο Κύριος διήρχεται και κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Απεκάλυπτε τα μηνύματα του Θεού. Φανέρωνε ότι η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού για την σωτηρία, για την ζωή την αιώνιο, έχει έρθει, έχει φτάσει. Εκπληρούται η προσδοκία. Επιβεβαιούται ο προφητικός λόγος. Και όμως βλέπουμε ότι το έργο αυτό, που είναι έργο του διαβόλου, το ετώνησε προηγουμένως ο πατήρ Δημήτριος, ο διάβολος, βλέποντας το τι γίνεται, θέλησε να βγάλει μέσα από την ζωή, μέσα από την παρουσία, μέσα από την ιστορία, την προσωπικότητα του Κυρίου. Και το έργο αυτό το συνεχίζει μέχρι και σήμερα, διότι είδε ότι ο Σταυρός δεν έβγαλε τίποτε. Βλέπει ότι ο τάφος ανοίγει τον τάφο τον δικό του. Βλέπει ότι η Ανάσταση του Κυρίου ευαγγελίζεται την καινή κτήση, την ζωή την αιώνια. Γι' αυτό και μετά βλέπουμε να εμφανίζονται οι αιρέσεις και έχουμε την διαβολή μέχρι και επί των ημερών μας, και θα την έχουμε έως τη συντελεία του αιώνος, όταν έρχονται και εμφανίζονται και οι αντίχριστοι και όλα αυτά τα φαινόμενα. Πάτερ Ιωάννη, επειδή έχουμε τον κύριο Βεργούλη σήμερα μαζί μας, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα άλλο πράγμα. Κατά τη διάρκεια της δίκης έχουμε ένα ακόμα στοιχείο που επιτείνει αυτήν τον φόβο του Πιλάτου. Έρχεται η γυναίκα του, η οποία του λέει: «Μηδέν σύ και το δικαίω εκείνο, μην κάνεις τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι δίκαιος. Πολλά γαρκατόνα έπαθαν δι' αυτόν». Κάποιο όνειρο το οποίο την τάραξε και σηκώνεται από το σπίτι και πηγαίνει στην εξουσία και του λέει αυτά τα πράγματα. Αλλά και μετά την Ανάσταση, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος είναι Εβραίος στην καταγωγή και γράφει τη Εβραίδη διαλέκτη, στα εβραϊκά το πρώτο τμήμα του Ευαγγελίου, τον κορμό του Ευαγγελίου, και ύστερα ο ίδιος το μετέγραψε στα ελληνικά. Λέει εκεί στην Ανάσταση ότι εσείς να πείτε, λέει, ότι ημών κοιμωμένων. Πήγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και τους είπαν: «Πάρτε πόσα θέλετε». Ναι. Να πείτε ότι εμείς κοιμόμασταν. Ναι. Ναι, αλλά αν ακουστεί αυτό επί του άρχοντος, επί της εξουσίας, τι θα κάνουμε? Εμείς αμερίμνους πείσουμε εμάς. Τι θα κάνουμε εμείς με την εξουσία, είναι δική μας δουλειά. Εμείς τι θα κάνουμε? Και ο λόγος αυτός διαφημίστη παριουδαίης έως σήμερα, λέει. Που σημαίνει αυτό ακόμα ένα στοιχείο, ότι οι Ιουδαίοι ακόμα και μετά την Ανάσταση
το συμβούλιο, ήλεγχε τον Πιλάτο. Ακόμα ο Πιλάτος ζούσε κάτω από τον φόβο αυτό. Και είναι ενδιαφέρον να μας πείτε στο σημείο αυτό ποιο ήταν το τέλος του Πιλάτου τελικά. Γιατί έχουμε, ξέρουμε για το τέλος του Ηρώδη εμφανέστατα. Οι περισσότεροι από εμάς και τα μικρά παιδιά. Και ξέρουν ότι πέφτουν σκολικόβρωτος. Αλλά για τον Πιλάτο τι έγινε. Νομίζω ότι αυτό που θα μας παρουσιάσει σε λίγο ο κύριος Βεργούλης αποτελεί ένα πρότυπο, θα έλεγα, και κάτι το οποίο πρωτότυπο, και θα έλεγα ότι είναι και αποκλειστικό της εκπομπής μας, γιατί όλες τις ημέρες αυτές θα ακουστούν πολλά, πολλά πράγματα, ναι, αλλά νομίζω γύρω από τη λεπτομέρεια αυτή, δεν θα είναι, δεν έχω ακούσει τόσα χρόνια πραγματικά τίποτε. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό, και ας με επιτραπεί και για τον δικαστικό κόσμο της χώρας μας, δικαστάς όλων των βαθμίδων, διότι ομολογουμένως έχουμε βίους παραλλήλους και σήμερα η εκκλησία παρεμβαίνει, ασκούνται πιέσεις επίδρασης επί της κρίσεως των αποφάσεων και το καθεξής. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει. Εγώ θα έλεγα αυτό, δεν θα έχει αλλάξει, γιατί ο Πιλάτος, όντας πολιτικός διοικητής και εν ταυτό δικαστής, έχει να ξεχωρίσει αυτές τις δύο ιδιότητες, τις οποίες δεν μπόρεσε να τις ξεχωρίσει στο συγκεκριμένο σημείο. Ο πολιτικός παίρνει αποφάσεις γρήγορες και αποφάσεις σκοπιμότητος. Ο δικαστής παίρνει αποφάσεις δικαίου. Δηλαδή αναλύει με τη λογική τα στοιχεία και απονέμει δίκαιο. Ψύχρεμα, νυφάλια, μιλίχια, χωρίς επηρεασμό, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς καμία από αυτές τις ιδιότητες που έχει ο πολιτικός. Όμως ο Πιλάτος δεν μπόρεσε. Γιατί ενεποίησαν αυτόν φόβον. Εφοβήτω. Την εξουσία του δηλαδή, την καρέκλα του. Αυτό φοβήτω. Του κλώνησαν την καρέκλα της εξουσίας. Το τέλος του λέει ότι ερήφθη εις το ποταμό Τίβερη, ο οποίος δεν τον δέχτηκε. Και αυτό είναι ντοκουμέντο, έχει δημοσιευθεί στον εφημερίδα Το Βήμα. Ναι. Δεν θυμάμαι κάποιον, το όνομα του καθηγητού, ο οποίος έγραψε το σχετικό, αποκάλυψε το σχετικό ντοκουμέντο και έγγραφε. Και στη συνέχεια κατέφυγε στις Άλπες, στις Ελβετικές Άλπες, όπου εκεί έπεσε σε μία λίμνη, η οποία πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, αποξηράνθηκε, διότι αποτελούσε το φόβητρο. Όποιου προσήρχε το εκεί, αποτελούσε το φόβητρο. Το δε βουνό στην Ελβετία υπάρχει. Το βουνό, το όρος Πιλάτος. Μάλιστα. Το όρος Πιλάτος. Και σήμερα στην αποξηραμένη λίμνη υπάρχει ένα βάραθρο, όποιος πηγαίνει εκεί πέρα το ξέρει, στο οποίο δεν μπορεί να προσεγγίσει κανένας. Εμπειεί τόσων φόβων που δεν μπορεί να προσεγγίσει κανένας. Υπάρχει αυτό το ντοκουμέντο μέχρι τις μέρες. Και αυτό είναι τελικά είναι αυτό που ο Θεός βάζει στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν μπορούσε να ησυχάσει από τις τύψεις, από τον έλεγχο του ιδίου του εαυτού. Ότι έναν αθώο, τον οποίο αυτός ο δικαστής πανηγυρικά είπε προς τον λαό, δημόσια. Ότι είναι αθώος. Ότι είναι αθώος και μάλιστα επί 5 ή 6 φορές δημόσια τον κατεδίκασε. Υπάρχει δηλαδή μια τρομερή και καταπληκτική αντίφαση στην ιστορία. Μα τότε τα λόγια που λέει ο Ευαγγελιστής, όλοι οι Ευαγγελιστές, ότι τότε παρέδωκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί, είναι ότι όταν του φώναξαν πλέον ότι εμείς δεν έχουμε βασιλέα ή μη Κέσαρα. Εκεί ήταν τον κλόνισαν. Ήταν καταλυτικό στο τέλος. Ναι, εκεί ήταν ότι έφευγε η εξουσία κάτω από τα πόδια του. Ναι. Και τότε τον παρέδωσε να σταυρωθεί, γιατί δεν μπορούσε κατά άλλον τρόπο να απαλλαγεί από αυτήν την ευθύνη. Έτσι. Και βλέπουμε εδώ και την υποκρισία των Φαρισαίων. Ναι. Διότι ενώ οι ίδιοι κατ' ουσίαν δεν αναγνώριζαν τον θεσμό της βασιλείας εις τον ναι. Λοιπόν, ναι. Προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους, ο σκοπός εδώ αγιάζεται μέσα, βλέπουμε, λοιπόν κάμουν αυτήν την ομολογία. Δεν εδέχοντο, διότι δεν έλεγαν ότι εμείς Αβραάμ έχουμε. Ακριβώς. Δεν έχουμε βασιλεία, τον Αβραάμ έχουμε βασιλεία. Και είχαν, όπως τα ξέρουμε και από την αλλά ιστορία, εκεί δέχτηκαν τον Κέσαρα. Ένα ιδιότυπο καθεστώς. Ναι. Ήταν ο μόνος λαός ο οποίος είχε αυτοδιοίκηση. Έτσι. Ναι. Και αυτοδιάθεση, θα λέγαμε, με τη σημερινή ορολογία. Μέχρι τότε τον Κέσσαρα δεν τον είχαν δεχτεί. Ακριβώς. Τότε υπό την πίεση των γεγονότων λέει: εμείς δεν έχουμε βασιλιά, αλλά Κέσσαρα. Εμείς Κέσσαρα, σωστά. Και η κακία που η κακοτροπία και όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Και βέβαια θα ήθελα εγώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Βεργούλη. Επειδή έχετε εμπειρία μέσα από το δικαστήριο, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, αλήθεια υπάρχουν και σήμερα περιστατικά κατά τα οποία άνθρωποι αθώοι να καταδικάζονται, και υπάρχουν περιπτώσεις που και σήμερα η δικαιοσύνη ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της σκοπιμότητος και της παρέμβασης της πολιτικής, ναι, δυστυχώς, ναι. Σε ποιο βαθμό δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε πως η σημερινή κατάσταση μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τη συγκεκριμένη πλέον
ατμόσφαιρα την οποία βλέπουμε στην παροδία αυτής. Πολύ συζήτηση γίνεται, και στο ποινικό δίκαιο πρόσφατα. Μάλιστα υπάρχει ένα νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός των ημερών για αυτούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε πολυχρόνιες φυλακίσεις για να υπάρξει κάποια μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Ένα αυτό το στοιχείο. Δεύτερον, στις δίκες που εμπλέκεται η πολιτική εξουσία, στις δίκες δηλαδή που εμπλέκεται το ελληνικό δημόσιο κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκεί έχουμε πολλές φορές αποφάσεις σκοπιμότητας που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη δικαιοσύνη, με τον δίκαιο. Με το δίκαιο όπως αυτό διαγράφεται ιστορικά και όπως πρέπει να είναι. Αυτό το έχουμε δει βεβαίως και εμείς, το έχουμε ζήσει και πρόσφατα. Νομίζω ναι, υπάρχει μια με κάποια γεγονότα εδώ βεβαίως, είναι γεγονός αυτό. Αλλά λόγω των γεγονότων της μεγάλης εβδομάδας, Πάτερ Ιωάννης, το αφήσουμε να επανέλθουμε με τα Πασχαλίως, διότι εμείς αυτή η εκπομπή σήμερα έχει μια ιδιαιτερότητα. Ξεκινήσαμε και είναι Κυριακή Βαΐων, μην ξεχνάμε, από τα Οσανά φτάσαμε στο Άρον, Άρον Σταύρωσαν αυτόν, και πράγματι ήταν πολύ ενδιαφέροντα, κύριε Βεργούλη, αυτά που μας είπατε σήμερα, και πιστεύω ότι θα τα εκτιμήσουν και οι φίλοι τηλεθεατές και ο πιστός λαός του Θεού. Όμως επειδή η ώρα έχει συμπληρωθεί η σημερινή της εκπομπής, μετά από το Πάσχα θα ξαναέρθουμε πάλι, γιατί και μετά στα Αναστάσιμα, στις αναστάσιμες εμφανίσεις και διηγήσεις των Ευαγγελιστών, κάπου και πάλι εκεί εμπλέκεται ο έλεγχος της ρωμαϊκής εξουσίας, και θα έχουμε μια συνέχεια σε αυτή, μέσα σε αυτό το πνεύμα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Πάτερ Δημήτρη, προσέξατε μία λεπτομέρεια. Ότι οι Ιουδαίοι τι κάμανε, δεν αρκεστήκανε στον εαυτό τους, αλλά και επί τα τέκνα ημών. Έτσι, ναι. Και έχουμε ακριβώς μία σειρά πλέον γεγονότων. Έτσι, ναι. Την καταστροφή των Ιεροσολύμων επί Τίτο, που δεν μένει λίθος επί Λίθο. Τίποτε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε από εκεί και πέρα όλη την ταλαιπωρία του γένους του Ισραήλ. Και φυσικά μέχρι στις μέρες μας, μέχρι πρόσφατα. Και όλα αυτά ακριβώς αποδεικνύουν και κάτι άλλο. Ότι τελικά στη ζωή μας μπορεί να είμεθα όποιοι είμεθα, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να προκαλούμε την δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι. Ούτε αυτό μπορούμε να παίζουμε ενούπαικτης. Έτσι. Ούτε μπορούμε από την άλλη την πλευρά, εσκεμμένα και ηθελημένα, να πράττουμε το άδικο εις βάρος του συνανθρώπου μας. Διότι ο άνθρωπος που αδικεί τον άνθρωπο αδικεί τον ίδιο τον Θεό. Η αδικία αποτελεί ακριβώς περιφρόνηση του Θεού, αποτελεί περιφρόνηση της νομοτελειακής δεοντολογίας που αφορά την ισορροπία και την αρμονία της εσωτερικής σχέσεως, της εξωτερικής συμπεριφοράς, της εν ταυτό παραμονής Θεού, κόσμου, ανθρώπου. Όλη αυτή η εικόνα της δημιουργίας εις μία συνάφεια κοινωνίας μπορεί πραγματικά να οδηγήσει τον άνθρωπο εκεί που ο Θεός θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός τι ζητάει από τον άνθρωπο? Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Έτσι. Και πάντα ταύτα προσθετήσετε εμείς. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν ζητάει αυτή την βασιλεία, εάν δεν υποδέχεται σήμερα τον Κύριο ως βασιλέα επουράνιο, εάν δεν βιώσει την διάσταση που έχει η βασιλεία του Θεού μέσα στη ζωή μας και τη σημασία που έχει για τον κόσμο, τότε θα είμεθα κι εμείς σαν κι αυτούς που κρατούσαν τότε τα βάγια, που ψάλανε το Οσανά και μετά από λίγες ημέρες το Σταυρωθήτο. Είναι η φωνή του όχλου, είναι η ψυχολογία που πραγματικά διαφοροποιείται κατά περίσταση. Ο Θεός όμως μας θέλει να έχουμε εσωτερικό βίωμα επί το οποίο θα στηρίξουμε τη ζωή μας, από το οποίο θα κάνουμε την αφετηρία, το ξεκίνημα για την μεγάλη πορεία προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Και βέβαια οι πιλάτοι και σήμερα υπάρχουν, και θα υπάρχουν και οι αρχιερείς, και θα υπάρχουν και ο Άννας και ο Καϊάφας και οι ταλαιπωρίες, και ζει φυσικά ο καθένας μας τέτοιες ταλαιπωρίες πολλές. Στην καθημερινή βάση. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ένα, ότι το φως της Αναστάσεως είναι εκείνο που περιμένει τον κάθε έναν ο οποίος θα συμπορευτεί με τον σήμερον ερχόμενο προς το επούσιο πάθος Κύριον. Τελειώνοντας, φίλοι τηλεθεατές, στη σημερινή εκπομπή, ας μιμηθούμε την αφοσίωση και τη στοργή της αδελφής του Λαζάρου, της Μαρίας, η οποία χύνει το πολύτιμο μύρο στα πόδια εις ένδειξη ευγνωμοσύνης και τα σπουγγίζει με τα μαλλιά της. Ας θυμηθούμε και να μιμηθούμε τους ευσεβείς εκείνους
οι οποίοι στάθηκαν πλησιόν του Ιησού, συναναβαίνοντες εις το Ιεροσόλυμα, άνδρες και γυναίκες, και κάθισαν κάτω από τον Σταυρό, τηρούντες τα γενόμενα και συμπαραστεκόμενοι στον Ιησού, ο οποίος έπασχε πραγματικά για τη σωτηρία του κόσμου. Εμείς αυτή την ώρα δεν έχουμε παρά να σας μεταφέρουμε τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Κυρίου Παντελεήμονος του Δευτέρου, υπό την αιγίδα του οποίου τελεί αυτή η εκπομπή, η Εκκλησιαστική Διάλογη, για ένα ευλογημένο και χαρούμενο Πάσχα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βεργούλη, τον γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατέρα Ιωάννη Τσισά, και για τη σημερινή του συμμετοχή, και θα είμαστε μαζί σας την Κυριακή του Πάσχα. Μέχρι τότε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, χρόνια πολλά. Αρισαντό ελεψόν.